Λοιπόν, αλλάζουμε πάλι σελίδα. Εντελώς όμως τώρα αλλαγή. Πολύ πράγμα σήμερα. Και πάλι ο Κωνσταντίνος είδε μια τρελή βουτιά που του άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει ο Ροζιλιάγκας. Γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι περνάει ωραία πλέον στη ζωή του. Και είναι χαρμόσυνο. Κοίτα εδώ πέρα που κάνει τη βουτιά του στην Τίνο. Και στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Για να τον ακούσουμε. Εδώ είμαστε στη μεγαλύτερη φυσική πισίνα της Ελλάδας και ίσως στη μεγαλύτερη φυσική πισίνα του κόσμου. Είναι τεράστια, βλέπετε. Είναι απίστευτο σημείο, είναι παλιό λατομείο. Δείξτε για να είναι το παλιό λατομείο. Είναι λοιπόν παλιό λατομείο με πράσινο μάρμαρο Τίνου, το οποίο είναι στη μάτια του χωριά. Απέναντι είναι η Άνδρος. Έχει συνήθως τεράστια κύματα εδώ. Μπήκαν τα κύματα μέσα και δημιούργησαν αυτή εδώ τη φοβερή φυσική πισίνα. Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι, Γιώργο! Ελπίζω να μην τον δούμε τώρα με ουρά και μεγάλα αυτιά και λέπια, ξέρω εγώ. Ο γιος του, ο Γιάννης, είναι έτοιμος βιντεόγραφερ, διότι και τα πλάνα είναι ωραία, και ζούμαρε, και έδειξε και δεξιά και αριστερά. Ούτως ή άλλως, ο Γιώργος όλο τον χρόνο, επειδή είναι και έχει κολλημητής 12 μήνες, πάνε όλοι μαζί. Ενημερώνει ότι τώρα είμαστε εδώ, κάνουμε, αλλά τα βίντεο του είναι απόλαυση. Να πω εγώ κάτι. Οι απλωτές, τι σας θυμίζουν λίγο? Εμένα μου θυμίζει τη γιαγιά μου τη Λίτσα. Εμένα την Αλίκη που γιουκλάει στο ίδιο στρώμα μόνο. Καλή, αφήστε τον άνθρωπο τώρα να το πει. Είναι το αργό για να μην και το βρέξει το μαλλί. Δεν θα πω αυτό που άκουσα στα αυτιά μου, δεν το πω, όχι. Όχι, πες το, δεν είναι. Όχι, ο άλλος βούταγε, δεν κολυμπάγε. Α, βουτιά. Λοιπόν, σχολιάζεται τον άνθρωπο που λοιπόν, είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, μαγικό νησί, το αρέσει, το λατρεύει. Ανέβασε και άλλα ωραία βίντεο, θα τα δούμε πιο μετά ή αύριο. Εγώ θέλω τώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Σε πολύ ωραία βατραχοπέδιλα. Πολύ. Βατραχοπέδιλα. Ναι. Τα βάλουμε εμείς εδώ. Πολύ ωραία βατραχοπέδιλα. Ερωτεύτηκα. Συγκεκριμένα το κορίτσι που τα φοράει. Ερωτεύτηκα, Μαριάντα. Την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram από έναν άγνωστο προορισμό, πανέμορφη, με το μαγιό της, βατραχοπέδιλα και μάσκα με φλουξούνι, έτσι το λέμε με στοιχείο. Φλουξούνι. Το φουρφούρ. Έτσι το λέμε. Κορμάρα είναι. Φλουξούνι. 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 Κορμάρα και λέει ότι στις διακοπές της νιώθει η Κατερίνα Λιόλιου ότι ξαναγίνεται 15 χρονών κοριτσάκι. Και αυτό τη συγκινεί πάρα πολύ, γιατί θυμάται, λέει, την παιδικότητα όταν ήταν μωρό και έκανε μπάνιο στα 15 της. Να πω εγώ κάτι. Ωραία. Στα 15. Μια χαρά. Εγώ θυμάμαι όταν έκανα μπάνιο μικρός που ήταν μαύρα τα πόδια μας στο Μόλο. Μπορεί να είναι, δεν τα βλέπεις. Τα πόδια από τις πεταλίδες και τέτοια. Με τη γιαγιά να φωνάζει και σε έξω να φας τον καφέ. Να φας τον κεφτέ. Βλέπω την Κατερίνα Λιόλιου. Πιο όμορφη από ποτέ σε ένα πανάκριβο ξενοδοχείο. Μα δεν σου είπε τι έγινε 15. Σου λέει, εγώ θυμόμουν τότε που πήγαμε τα βατραχοπέδιλα και το φλιξούνι. Πώς το λες, το φλιξούρι, ναι. Το λιξούρι. Εσύ μου αρέσει, είδες το πανάκριβο. Πες μου που το είδες. Πώς το είδες, παιδιά, από το φως. Από το φως. Παιδιά, αυτό είναι πεντάστερο, σας το λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι κούκλα πάντω. Η κοπέλα δουλεύει και μπορεί να το πληρώσει. Αλλά τα φλιξούνια και τα βατραχοψόψαρα, πώς τα λένε αυτά και τα λοιπά. Μια χαρά τα φοράει. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, θα μείνω στο κορμί. Εγώ δεν πρόσεξα καθόλου τα βατραχοπέδιλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κορί. Είναι ένα φρέσκο κορίτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ερωτευμένη, Μαριάντα, να βρούμε αυτό. Ποιο την έβγαλε φωτογραφία. Διότι αυτή τη φωτογραφία δεν τη βγάζει τώρα η φίλη σου ή η ξαδέρφη σου. Για μπορεί να είναι από το σύντροφο μέχρι φίλους. Έχει πολλούς. Γιατί δεν. Α, έχει φίλους. Τι σας νοιάζει ποιο την έβγαλε φωτογραφία. Μας νοιάζει. Πάντως την έβγαλε πολύ ωραία. Κατερίνα, στείλε μας το φλιξούνι σου. Δεν μπορούμε το φλιξούνι τώρα. Εσύ τώρα θα στρελάω το φλιξούνι. Σταμάτα. Τέλειο το φλιξούνι.